Συνάδελφοι, το θέμα που επισκιάζει τις τελευταίες 10 μέρες όλα τα άλλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και όλοι οι συνδημότες μας είναι το θέμα του δημοψηφίσματος. Επ' αυτού έχω να πω ότι η ώρα αυτή, οι ώρες αυτές είναι ώρες κρίσιμες. Είναι για όλους μας, για μας το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και για όλους τους Έλληνες πολίτες, είναι ώρα ευθύνης. Σήμερα λοιπόν που η ψυχή όλου του κόσμου έχει παγώσει μπροστά στα ATM και στα γησέ βεβαίως των τραπεζών όταν αυτές είναι ανοιχτές για κάποιους λόγους, σήμερα που πρέπει να διαπεράσει όλη τη χώρα, αλλά και το Δήμο Αλεξάνδρειας, ένα πνεύμα εθνικής ενότητας, ώστε να φτάσουμε όλοι μαζί σε μια συμφωνία και να ξεπεράσουμε την κρίση με βαρύτατο, αλλά με το ελάχιστο δυνατό κόστος, είναι ανάγκη όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι το δημοψήφισμα δεν αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης, καθώς δεν συνιστά αντίβαρος στις αποφάσεις της άλλης πλευράς. Της πλευράς βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμών και των νομικών της δεσμεύσεων. Συνεπώς, το δημοψήφισμα έχει άμεσες συνέπειες και στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού οι απώλειες κρισίμων πόρων για την ανάπτυξη του Δήμου μας και για την ανάπτυξη όλης της χώρας είναι αυταπόλυτες. Οι Δήμοι, όπως είναι γνωστό, είναι επιδοτούμενοι οργανισμοί, καθώς όλα τα τοπικά έσοδα εισπράττονται από τα κεντρικά υπουργεία και με τη σειρά τους τα κεντρικά υπουργεία στους Δήμους, δυστυχώς, δίνουν κάποια ψίχουλα. Αυτά τα ψίχουλα, βεβαίως, στο διάστημα της κρίσης, κοντεύουν να μηδενιστούν. Και ένας Δήμος, για να εκτελέσει μικρά, μεσαία και κυρίως μεγάλα έργα, στις μόνες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να ελπίζει, είναι οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, που τώρα, βεβαίως, λέγεται, το νέο ΕΣΠΑ λέγεται ΣΕΣ. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω ότι στο Δήμο μας μόλις προχθές έληξε η διαδικασία της πρόσληψης 18, αν θυμάμαι καλά, οκταμινητών με κοινωνικά κριτήρια, αλλά κυρίως το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι με ευρωπαϊκούς πόρους. Και είναι ολοκάθαρο ότι όλοι αυτοί είναι ξεκάθαρο. Κάποια στιγμή, αν αυτοί οι ευρωπαϊκοί πόροι πάψουν να υπάρχουν, οι άνθρωποι αυτοί θα απολυθούν ή στην καλύτερη περίπτωση δεν θα πληρωθούν και σίγουρα θα είναι μετέωροι σε περίπτωση εξόδου της χώρας μας από το ευρώ. Επειδή και οι συνάδελφοι είναι βραχείς ο μύθος της αλήθειας και για να μείνει αξιόπρεη η χώρα και ο Δήμος μας να ελπίζει στη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών πολιτικών δημοτικής ανάπτυξης για να μείνει μέσα στην ενίσχυση της κοινοτικής συνοχής με δράσεις που καταπολεμούν την ανεργία και να προσδοκά ώστε ο τόπος μας να είναι σύγχρονος, ο τόπος μας να είναι διαφορετικός, ανθρώπινος, δυναμικός, αναπτυξιακός και ασφαλής, πρέπει στο δημοψήφισμα να προσέλθουμε όλοι με αίσθημα ευθύνης. Η δική μου θέση. Δεν θα διστάσω να πω πως είναι ξεκάθαρα ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρώπη. Και αυτό βεβαίως δικαιολογείται με τα λίγα που είπα προηγουμένως, αλλά θα πω και σε κάποια άλλα ζητήματα τα οποία αποδεικνύουν αυτό. Αποδεικνύουν την ανάγκη της παραμονής μας στην Ευρώπη. Θέλω να θυμίσω, αν και είναι γνωστό σε όλους ή τουλάχιστον στους περισσότερους, ότι η χώρα μας δια του Πρωθυπουργού και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους θεσμούς της βρέθηκαν σε μια φάση συνεννόησης, προσπάθεια συνεννόησης. Θα προσδιορίσω λίγο τα νούμερα για να γίνει αντιληπτό αυτό που τελικά πρέπει να καταλάβουμε όλοι.